Χάρη Γιακουμάτο, τι κάνεις? Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Πώς αρέσει πιο πολύ Γιακουμάτο στην κλητική, ενώ Γιακουμάτε, γιατί είναι και τα δύο δόκιμα. Όπως βολεύει. Χάρη. Και λες, χάρη. Οι φίλοι μου και μπάμπι με φωνάζουν. Αγόρι, δεν έχω πρόβλημα. Χαράλαμπος, το χαράλαμπος. Ναι, χαράλαμπος. Μπάμπι, να ξέρω. Λάμπι, όπως θες. Το χάρης είναι χαρά. Κατάλαβες, σου δίνει μέσα μια σπίθα. Σπίθα δεν ξέρω αν αισθάνεται και ο Βασίλης όμως, ο οποίος βλέπω ότι είναι λιγάκι κατηφής. Βασίλη μου, είσαι εδώ. Σου στέλνουν μηνύματα από τον Άγιο Δομήνικο, εσένα. Μιλάω με μηνύματα. Α. Γι' αυτό έχω. Εγώ μιλάω και με τα μάτια, αλλά ας μην το κάνουμε τώρα θέμα. Πάλι βλέπω μια σύμπνοια της Ιωάννας και του Βασίλη, χρωματική βασικά. Προσπαθώ, ρε παιδιά, αλλά δεν θα φτάσω τη μαχαιριά αυτή της Ιωάννας στην δεκολτέ. Α, μαχαιριά, γιατί μόνο στο φορέματα εμείς. Δεν θα μου πηγαίνει αυτό, πιστεύω. Πώς τους είδες τους πανηγυρισμούς? Έξαλλους. Το χθεσινό Survivor, το χθεσινό επεισόδιο, ήταν ένα μάθημα σοβαρότητας, ηθικής, από μεριάς του Μπάρτζη. Και ήταν ένα μάθημα συμπεριφοράς προς όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και σε όλους εμάς έξω που το βλέπουμε. Εγώ αρχικά ήθελα να σταθούμε στους πανηγυρισμούς υποδεχόμενοι στη Ρόδο. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τους πανηγυρισμούς αυτούς εδώ. Ναι, καλέ. Σοβαρά θέλετε για πλάκα? Σοβαρά. Σοβαρά πρέπει να επέμβει η πολιτική προστασία. Γιατί? Για να ζητήσει το διοργανωτή του πάρτι. Θα σας πω γιατί. Α, για τον COVID. Σοβαρά. Παιδιά, γενικά. 2021, κορονοϊός. Σοβαρά. Ο κόσμος γενικά δείχνει και αγαπάει πάρα πολύ το Survivor και τα παιδιά που συμμετείχαν και συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Αλλά λόγω της κατάστασης και δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις που βλέπουμε κατά καιρούς στοιχίζουν. Δηλαδή καταλαβαίνω και την αγάπη του κόσμου να θέλει να δει έναν παίκτη που έχει αγαπήσει όλο αυτό το διάστημα. Όμως θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, παιδιά, αυτό, όλο αυτό να αποφευχθεί. Ναι. Δική μου άποψη. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τον James ή για τον οποιοδήποτε. Λόγω της κατάστασης και μόνο. Στην παλιά σου γειτονιά και στη δικιά μου γειτονιά, στην πλατεία στον Παγκράτη, αναζήτησαν οι αρχές. Υπήρχε ερωτήματα. Κάποιος διοργανωτής ή αυθόρμητα πηγαίναν στην πλατεία οι άνθρωποι και κάνανε κορονοπάρτι. Αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι. Ναι. Το άλλο είναι ότι χαίρομαι που κάποιος είναι τόσο δημοφιλής και βγάζει τόση αγάπη στον κόσμο σε μια εποχή περίεργη. Εγώ αισθάνθηκα ότι νίκησε ο Τζέιμς. Που δεν δημιουργεί είδωλα αυτή η εποχή. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί στεκόμαστε και εγώ προσωπικά δεν είχα σχολιάσει αυτή την πτυχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί από τη μια λέμε και μας αφορά όλους μας, και από την άλλη βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, που υπό άλλες συνθήκες, ακόμα και σε μικρότερη κλίμακα να ήταν, σε άλλη πλατεία, σε άλλο σημείο, όπως και έχουν συμβεί πάρα πολλά, αμέσως θα είχαν άλλες προεκτάσεις, θα είχαν δοθεί στο θέμα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι στην τηλεόραση ενώ και να μην το επισημάνω. Το καταλαβαίνετε, δίκιο. Δεν το λέω ούτε όχι, από... Όχι, για τον οποίο αυτό δεν ήταν, συνέβαινε και κάπου αλλού, Βασίλη. Η εικόνα με καλή περίεργη, ναι. Γιατί κατέβηκα στην Αθήνα εγώ το Σαββατοκύριακο και όταν είδα την Ερμού έστριψα κολοκοτρώνη. Ναι. Όχι μόνο για το Survivor, όπου και να το βλέπαμε θα το λέγαμε. Ναι, 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 γενικά το λέω. Έτσι, ναι, λέμε από τη μια μεριά τη μία εκδοχή, την πάρα πολύ σημαντική, την πάρα πολύ σοβαρή, μια και προβάλλουμε κιόλα και σχετικό υλικό, οφείλουμε να κάνουμε αυτό το σχόλιο. Από την άλλη όμως βλέπουμε και την άλλη πλευρά, θέλω να πω, της αποδοχής, της αγκαλιάς, της ανάγκης αναγνώρισης ενός προσώπου, το οποίο ναι, μεν αποχώρησε και ο θελός, ωστόσο, κατέστη εξαιρετικά αγαπητό. Πολύ. Θα μου πει είναι την γενέτειά του. Και είναι πολύ εκτιμητέο αυτό. Είναι σαν να αυτό. Κέρδισε το Survivor ο James, δηλαδή το έλεγα και πριν ότι καλός κακός η πορεία του τον κούρασε, αλλά από την άλλη τον έκανε αγαπητό στον κόσμο. Και εν μέρη, αντί να σηκώσει τώρα το επάθλο το βράβιο, το σήκωσε ουσιαστικά με την αγάπη του κόσμου. Mm-hmm. Σήκωσε. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που μένει. Για να είμαστε λίγο ρεαλιστές, Χάρη μου, επειδή είμαι από χωριό και σε χωριό πηγαίνω τα καλοκαίρια. Όλοι από χωριό είμαστε. Ναι. Όλοι. Είναι αλήθεια ότι όποιος είναι μία μέρα, δύο μέρες, 23 χρόνια, 5 χρόνια στην τηλεόραση, είναι λογικό η κυρία στα τυριά, στο σούπερ μάρκετ να σε αναγνωρίζει και να σου μιλάει και με αγάπη να απαντάς. Κι εγώ στην Άξο όταν πάω, βλαχοδήμαρχοι είμαστε όλοι στα χωριά μας εννοώ. Και θα συμφωνήσουμε και θα μιλήσουμε. Αυτό που λες. Εδώ υπάρχει. Αν έβλεπα αυτή την εικόνα στην πλατεία Συντάγματος, δηλαδή να έβλεπα το να σκηνοθετεί ο Τάσος Βυρσίμ τον Παπανδρέου, δηλαδή να βλέπω 1 εκατομμύριο κόσμου, θα το εκτιμούσα διαφορετικά. Όχι όμως ότι την αγάπη την εκτιμώ λιγότερο όπως το δείχνουν οι ντόπιοι εδώ. Το ίδιο την εκτιμώ. Απλά η εικόνα δεν με πλανεύει. Πάντως σίγουρα ήταν κάτι το οποίο προσωπικά δεν ανέμενα. Δεν περίμενα ότι θα δώσει τέτοια κλίμακα σε τέτοιο βαθμό. Και σίγουρα είδαμε και την Άννα Μαρία να βρίσκεται εκεί. Τώρα με το καλό που θα έρθει και ο Νίκος Μπάρτζης, μετά και με την αποχώρηση όπως είδαμε και χθες. Και θα το σχολιάσουμε. Η τριάδα αυτή, η φίλη, γιατί αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Έσπασε μέσα. Θα ξαναενωθεί.